Αυτά είναι στοιχεία. Είναι ανεπτυμμένα, είναι στο ίντερνετ, μπαίνει ο καθένας, τα διασταυρώνει. Ήρθε μήνας που είχαμε σε όλα τα νησιά 65 εκδηλώσεις. Για μας όλα μετράνε. Είναι φωτογραφία, είναι θέατρο, είναι ζωγραφική, είναι χαραστική, είναι μια έκθεση του Λούβρου, ναι, και αυτό το κάνω. Είναι όπερα, όπως έτσι, κυρία Δήμου. Λοιπόν, όλα τα στηρίζουν. Είναι ένα πανηγύρι σε ένα χωριό που στηρίζει ένα προϊόν του ή μία παράδοσή του. Ναι, είναι η προσωπικότητά μας, είναι η ταυτότητά μας. Όλα τα στηρίζουν. Παραλίες. Χωρίς να μας το έχουν ζητήσει οι Δήμοι, ομιλών σε όλους τους υπουργούς από την πρώτη στιγμή μία θέση έχει παρουσιάσει, μία έχει προτείνει, μία έχει υποστηρίξει. Όλες οι παραλίες της χώρας πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση των τοπικών δήμων με παραχώρηση την πρώτη μέρα έναρξης της θητείας ενός Δημοτικού Συμβουλίου και λήξη της παραχώρησης από το Υπουργείο Οικονομικών την τελευταία μέρα λήξης της θητείας του Υγείου Δημοτικού Συμβουλίου. Να μπορείτε να συνεδριάσετε και να πάρετε τις αποφάσεις σας. Τι θα κάνετε, πότε και πού. Και εσείς, όριμοι πολιτικά, να πάρετε τις αποφάσεις σας, ως τοπική κοινωνία και ως Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι τοπικές κοινωνίες και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και οι επιχειρηματίες στους οποίους απευθύνεστε. Έρχεται η παραχώρηση τον Μάιο, γίνεται η διαδικασία, τελειώνει τον Αύγουστο, η σεζόν τρέχει από τον Απρίλιο. Είναι ποτέ δυνατόν. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά? Ξαφνικά είναι στο φέρος 25 Αυγούστου. Στο τραγελαστικό. Φέτος το τραγελαστικό ήταν ότι υπήρξε αυτό το προσπίσω. Πάμε στο Υπουργείο, πηγαίνετε στο Υπουργείο. Εμείς σεβόμαστε τις κυβερνητικές αποφάσεις. Αλλήμον. Αλλά πηγαίνετε γρήγορα. Πηγαίνετε αποτελεσματικά. Με έναν τρόπο όπου δεν θα έχει προσπίσω. Και έγινε και το πίσω. Γίνονται οι δημοκρασίες. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν πάρει παραλίες σε δεκάδες νησιά αυτό το πρόβλημα. Έρχονται στην περιφέρεια και λένε τι γίνεται τώρα, τι να σας πω. Και έρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, το έχω βγάλει. Ξέρω ότι προχωρά. Πολεοδομία. Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο είναι γραμμένο αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο σας μιλάω. Το έχω στα χέρια μου. Και εγώ όπως και οι άλλοι 12 περιφερειάρχες. Περνάνε τις πολεοδομίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις περιφέρειες. Δεν το έχουν πάει στη Βουλή. Έχει ξεσηκωθεί ένα πολύ μεγάλο κύμα αντιδράσεων από όλες τις περιφερειάρχες. Δεν το θέλει κανείς. Κανείς δεν το θέλει. Δεν το θέλει κανείς. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση περιφερειάρχες μεταξύ μου. Λέει δεν μιλάς. Να ακούστε με. Ακούστε με. Υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης. Θα σας μιλήσω ανοιχτά. Μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Πάντα εμφανίζονται περίοδοι κατά τις οποίες η σχέση είναι λίγο ανταγωνιστική. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στην υπηρετική Ελλάδα. Εγώ δεν γνωρίζω τι γίνεται στην υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις οικονομίες. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία χωρίς πολεοδομία. Έχουμε νησιά τα οποία είναι γκρίζα ζώνη. Όλα τα νησιά είναι μια τεράστια γκρίζα ζώνη. Η δική σας πολεοδομία έχει έναν υπάλληλο, νομίζω. Είναι η γνωστή ιστορία με τον σχεδόν ένα ξέρω πώς είναι. Τέσσερις είναι ένα νησί. Τι γίνεται στη Σαντορίνη. Θα σου πω τι γίνεται στη Σαντορίνη. Σαντορίνη πρέπει να στηρίξει για τα γειτονικά νησιά ολοδορία τη Σαντορίνη.
και σταμάτησε να τα στηρίζει. Έρχεται λοιπόν ένας επιχειρηματίας από ένα νησί και λέει: θέλω μια αυτή τη βεβαίωση από την πολεοδομία, γιατί είμαι στην τράπεζα σε μια συζήτηση για να πάρω αυτή τη χρηματοδότηση. Και δεν υπάρχει πολεοδομία να μου δώσει τη βεβαίωση. Πτωχεύουμε ανθρώπους στα καλά καθόμενα που δεν έχουν πρόβλημα. Απίθανη χώρα είμαστε. Απίθανη χώρα είμαστε. Σας είπα ένα μόνο παράδειγμα, μπορώ να σας πω και άλλα πολλά. Γιατί σας είπα αυτό το ένα τραβηγμένο παράδειγμα? Γιατί όσο τραβηγμένο και να ακούγεται, είναι πάρα πολύ συχνό. Και γι' αυτό είμαστε συνάντηση με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες. Λέω να γίνει μια συζήτηση σε ένα επίπεδο κορυφής μεταξύ της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης της Δήμου. Να μην γίνει πόλεμος για τις πολεοδομίες. Έτσι. Γιατί βέβαια σας πω ότι πάρα πολλοί περιφερειάρχες λένε το εξής. Είστε τρελοί που θα βάλουμε στις πολεοδομίες να πάμε εμείς φυλακή για αυτά που κάναν άλλοι. Και πάρα πολλοί δήμαρχοι στην ΚΕΔΕ με κλειστή την πόρτα, εγώ θα το πω στο μικρόφωνο, είπανε άστε τους να τις πάρουμε τώρα. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε αυτά που κάναμε. Σοβαρολογείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε τη Μύκονο, ένα νησί που έχει χωροταξία. Φανταστείτε ότι θα σας πω πόσα άλλα δεν έχουν. Και λες, όταν το κοιτάς στα χαρτιά, λες δόξα τω Θεώ, ένα νησί που έχει. Και πας σε αυτό το νησί και επικρατεί χάος. Χωροτακτικά, πολεοδομικά, χάος. Γιατί? Γιατί υπάρχει ατιμορρησία κεντρικά, κεντρικά από πάνω. Διότι όλες οι κυβερνήσεις πάντα δίναν ασυλία στα αυθαίρετα. Κατεγράφησαν προχθές, κατεγράφησαν και ανακοινώθηκαν από το υπομεδί οι δηλώσεις αυθαίρετων. Το 1 εκατομμύριο τόσα αυθαίρετα. Εδώ δεν είμαστε πρωταθλητές. Για ακούστε το αυτό. Εδώ δεν είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε 8. Εκεί που έχουν πολεοδομίες και δουλεύουν, έχουν σπάσει τα κοντέρ στα αυθαίρετα. Εδώ εμείς είμαστε 8. Είναι συγκεντρωτικά τα στοιχεία, είναι ανερτημένα. Πριν από 10 μέρες είχα στο γραφείο μου στη Ρόδο, επισκέφθηκε και εσάς. Τον διοικητή της ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή, δημοσίευσης όπου. Λέω κύριε διοικητά, ξέρετε από πού εισπράττετε τα δημόσια έσοδα, από την χώρα αυτή, από πού εισπράττετε τα λεφτά με τα οποία ζήτησε. Βεβαίως, μπορεί το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Ιδέα δεν είναι. Μπορεί δεν το δέχομαι, είναι προσβολή. Είναι μαζί και τα στελέχη του διευθυντή, ο γενικός διευθυντής ΑΔΕ, ο περιφερειακός διευθυντής ΑΔΕ. Λέω εσείς γνωρίζετε από πού έχετε τα δημόσια έσοδα. Λέει βεβαίως. Λέω αναλυτικά ανά περιοχή. Λέει φυσικά. Λέω πώς τα βγάλατε. Έσοδα αναδόη. Έτσι. Τόσο απλοϊκά, τόσο ανόητα και τόσο λαθεμένα αυτή η χώρα μετράει το πώς εισπράττει και από πού εισπράττει τα δημόσια έσοδά της. Λέω πώς μοιράζεται τους ελέγχους φέτος. Αν υποθέσουμε ότι κάνατε 10.000 ελέγχους, λέω τυχαία το νούμερο, σε επιχειρήσεις. Πάνω από 20% των ελέγχων ήταν στα νησιά τα δικά μας, στις περιφερειάς μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επίθεση που κάνατε, την μαζική επίθεση. Στη Δυτική Ελλάδα θα πάτε ποτέ για έλεγχους? Επειδή ήξερα τα στοιχεία, το λέω. Η φορολογική έλεγχη στη Δυτική Ελλάδα φέτος, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουν περάσει και από εκεί. Λέει, ίσως έχετε ένα δίκιο εδώ. Α, ίσως έχω ένα δίκιο. Γιατί έχουμε το 20-25% των φορολογικών ελέγχων, έχουμε και το 25% του τουρισμού. Α, έτσι πάει. Λέει, είναι άδικο. Λέει, τότε γιατί μας καταγγέλνεις? Λέω, όταν μοιράζετε πρόστιμα, συμμετέχουμε με βάση το εκτόπισμά μας στην οικονομία. Όταν μοιράζετε τα λεφτά, συμμετέχουμε πληθυσμιακά. Όταν μοιράζετε λεφτά, γιατί μου δίνετε το 2,8%? Υπάρχει απάντηση. Γιατί δεν μου δίνετε το 25% των χρημάτων που μοιράζετε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Λέει, εδώ ίσως έχεις εσύ λίγο δίκιο. Λέω, γιατί δεν ξέρετε από πού έχετε τα δημόσια έσοδα? Λοιπόν, ένα χι ποσοστό τώρα για να μην πω το νούμερο εδώ, γιατί έχω εικόνα, της Μυκόνου, να σας πω άλλα νησιά, είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη Φαέθνο, ονομάτικης. Μάλιστα. Και βγαίνει λοιπόν ένας απίθανος κύριος στην τηλεόραση και λέει, ενώ είχαμε αύξηση, πάρτε τα στοιχεία του αεροδρομίου Μυκόνου, της Μυκόνου, 20%, λέω ένα νούμερο στην τύχη. Από τα μεγάλα μας νούμερα, πιο μεγάλη η αύξηση.
η δόη Μικόνου είχαμε αύξηση στα έσοδα 2% μόνο. Να η φοροδιαφυγή, όλα τα συνεργεία κάτω. Λέω, δεν ξέρετε τι λέτε. Γιατί στη δόη Μικόνου η λογική λέει ότι τα έσοδα πρέπει να, κινούν, να έχουν καθοδική πορεία. Γιατί? Γιατί μεταφέρεται συνέχεια τζίρος σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα τη ΦΑΕ Αθηνών. Εσείς έχετε πάνω από 50% αύξηση στο εισπρατώμενο ΦΠΑ, το οποίο το εισπράνεται εκεί που έχει την έδρα της επιχείρηση, στη ΦΑΕ Αθηνών, αλλά είναι ΦΠΑ που έχει παραχθεί στα νησιά μου. Χιλιάδες τα παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω, δεν θέλω να σας πω τόσο τώρα. Λέει, έχετε απόλυτο το δίκιο. Λοιπόν, σταματήστε να δυσφημείτε τα νησιά και εσείς όλοι να το λέτε αυτό, όπου βρίσκεστε και δημόσια, τις παρεμβάσεις στα ραδιόφωνα, να αρθρογραφείτε γι' αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αφορά όλο το Νότιο Αιγαίο. Αφορά όλο το Νότιο Αιγαίο. Συμμετέχουμε στα πρόστιμα με βάση την οικονομία μας, συμμετέχουμε στο κυνηγητό με βάση την οικονομία μας και συμμετέχουμε στην κατανομή των εσόδων με βάση τον πληθυσμό. Και παίρνει η Μύκονος, όσο και μια υπηρετική πόλη των 10.000 ανθρώπων. Σοβαρά. Σοβαρά, έτσι θα βγει αυτό. Και έτσι θα μείνουμε, θα έχουμε εμείς υπηρεσίες δημόσιες και υποδομές αυτές που αξίζουμε. Αυτό να το κάνετε. Λιμάνια. Επίσης, ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας. Λιμενικά ταμεία, δημοτικά λιμενικά ταμεία. Τι έκανε λοιπόν αυτή η περιφερειακή αρχή από την αρχή. Λέει, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση τι γίνεται με τα λιμάνια σε αυτή τη χώρα. Πόλεμος από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Okay. 115 λιμάνια έχει το Νότιο Αιγαίο. Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο έχει 115 λιμάνια. 115 λιμάνια έχει η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο. Τα διοικούν 13 δημοτικά λιμενικά ταμεία. Τα διοικούν καλά. Αλλά νέα λόγια. Ανοιχτά και καθαρά μιλάω πάντα. Εντάξει. Αλλά νέα λόγια. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Όχι. Σας πω πολλά. Και πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Πόσα λεφτά έχουμε. Αυτό είναι και στην προηγούμενη συζήτηση. Θα δείτε πώς δένει το ένα με το άλλο. Αυτό που σας έλεγα πριν. Η χώρα δεν ξέρει που εισπράττει λεφτά. Δόη Ρόδου, δόη Μικόνου, δόη Κό. Κλάσμα των εσόδων αυτών των νησιών αποτυπώνεται στις εφορίες που είναι εκεί. Κλάσμα, μικρό. Ιόνια οδός. Ιόνια οδός. Έτος 2016. Αθήνα Πάτρα. Ο οδικός άξονας Αθήνα Πάτρα. Έτος 2016. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτος 2016. Χρηματοδότηση. Αυτή η τρισδρόμη. Για να κλείσουν τα έργα. Όχι για να ολοκληρώσουν. Για να. Από την έναρξη του. Για να κλείσουν επιτέλους τα έργα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε ένα σημείο και λέει, τι θα γίνει, θα κάνετε 20 χρόνια αυτά τα έργα, θα τα κλείσετε ποτέ. Λοιπόν, η κυρία Κρετσού, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, η Ρουμάνα Επίτροπος, έχει έρθει στη χώρα μας, φίλη της Ελλάδας, μας έχει στηρίξει σε πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Δεν θα τα κλείσετε τα έργα ποτέ. Λοιπόν, κρατήστε τα νούμερα. 2 δις Αθήνα Θεσσαλονίκη, 1,2 δις Ιόνια Οδός, 0,8 Πάτρα Αθήνα, 4 δισεκατομμύρια για να κλείσουν οι δρόμοι. 115 λιμάνια στο Αιγαίο, πόσα λεφτά έχουμε για συντήρηση. Σας πω το νούμερο. 5 εκατομμύρια ευρώ. 5 εκατομμύρια ευρώ έχουμε για συντήρηση. Συν το ότι η κρουαζιέρα, η τεράστια αυτή ευκαιρία, βιομηχανία, με το στανιό μένει δεν μένει στην χώρα μας. Έτσι. Με το στανιό. Και όταν ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος, εγώ αν χρειαστεί να στεναχωρέσω και ανθρώπους του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, το κάνω. Δεν σου λέω, ακούστε, δεν είναι παιχνίδι εξουσίας. Δεν είναι παιχνίδι εξουσίας.
Εγώ μπήκα το 2016-15 μέσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Τότε που ήρθε η μισή ΚΕΔΕ για να με λιτσάρει. Ήμουν μόνος μου. Ήρθα με 40 βήματα. Λέω, τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Πρέπει να συνεργαστούμε στα λιμάνια. Δεν μπορεί να χτυπάει το τηλεφωνό μου μόνο για να, στείλω λεφτά. Έτσι. Θέλει σχεδιασμό υπερτοπικό αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν βγάζω ποτέ το πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης απ' έξω. Το πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είναι άλλη μάχη. Αλλά δεν θα με κάνετε τα μπλίστα. Δεν είμαι σε μια ταβέρνα να μου λένε γράψε μια μπύρα στο 3. Συγγνώμη για την έκφραση. Συγγνώμη για την έκφραση. Σήμερα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ οι χρηματοδοτήσεις για τα λιμάνια του Νοτιού Αιγαίου. Γιατί δίνω τη μάχη μόνος μου. Εδώ που είναι η λεβεντιά της ΚΕΔΕ. Δήμαρχε, ξύπνα τους. Ξύπνα τους. Εδώ που είναι η μαγιά της ΚΕΔΕ. Να έρθει και να βάλει πλάτη. 4 δις 3 οδικοί άξονες. Πόσο αξίζουμε εμείς σε επίπεδο μεταφορών. Δεν είναι παιχνίδι. Στο ΣΠΕΜ, το περίφημο στρατηγικό σχέδιο, για το οποίο στείλατε σαν Δήμος και Λιμενικό Ταμείο πάρα πολλές προτάσεις. Τέλος του χρόνου, λογικά, θεωρητικά, το υπομεδί κάνει την αλλαγή αυτού του σχεδίου. Το υπομεδί θα κάνει την αλλαγή. Αναλάβαμε εμείς την αξιολόγηση του προτάσεων. Όμως αναλάβαμε για κάτι άλλο. Γιατί μπορεί να είμαστε καμιά φορά λίγο σκληροί. Ποτέ όμως δεν σταματάμε να στείλουμε. Και ποτέ δεν σταματάμε να δουλεύουμε προσπαθώντας να το μιλήσει. Αναλάβαμε για κάτι άλλο. Και την κάναμε τη συμφωνία. Και με την Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Μεταφορών. Με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ότι κύριε, εμείς παίρνουμε από τα λιμάνια. Θα πάρουμε από τους Δήμους, από τους 34 Δήμους της περιφέρειάς μας, τις προτάσεις τους για την αλλαγή, τις αλλαγές στο ΣΠΕΜ. Γιατί λέτε, αν δεν είσαι στο ΣΠΕΜ, δεν μπορεί να πάρεις χρηματοδότηση για έργα. Αλλά αν έχουμε τώρα, πριν γίνει η τροποποίηση στο ΣΠΕΜ, αν έχουμε τώρα όρημα έργα, πάμε να τα εντάξουμε. Έλατε να βγάλουμε τη χρηματοδότηση, να πάμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα. Και το πήραμε το OK από την κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει. Δεν υπάρχει ζήτημα στο οποίο σα τα λέω αυτά γιατί. Δεν υπάρχει ζήτημα στο οποίο να μην έχουμε πάρει πλάτη. Όποτε μπορέσαμε και όσο μπορέσαμε. Πέντε κυρία, να μην θέλετε ενεργούς πολίτες. Ενεργούς πολίτες έχουμε. Σε όλα τα νησιά. Και εδώ είναι. Αλλά θέλουμε και μια δημόσια διοίκηση για να λειτουργεί. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί. Και για να λειτουργεί θέλει δύο πράγματα. Πάνω απ' όλα ανθρώπους και δεύτερον ένα ελάχιστο πλαίσιο. Εμάς δεν μας αρέσουν οι δικαιολογίες. Ούτε είμαστε από τους κλαψιάριδες. Ούτε είμαστε από τους γκρινιάριδες. Γιατί δεν ταιριάζει στην εικόνα του πρωταθλητή. Απ' τη μια θα λες είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε ο Γκρινιάρης κλάψας πρωταθλητής. Αυτό δεν είναι στην δική μας ούτε την ψυχολογία, αλλά ούτε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εντάξει. Έχουμε 12 μηχανικούς στις Κυκλάδες. Έχω 22 μηχανικούς στο Δεκάνησο. Έχουμε 409 εργοτάξια. Σας ξαναπώ το νούμερο. 409 εργοτάξια. Δεν έχουμε χάσει έργο. Όταν λέω χάσει έργο, τι θα πει. Τώρα ρίξουμε στα πλάτια. Δεν έχουμε χάσει έργο. Έχουμε δε στα 3 χρόνια ξεπλέξει απίθανα, απίθανα έργα που τα παραλάβαμε σε μια, δεν φαντάζεστε πόσο τραγική κατάσταση. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έγινε στην ιστορία του Αιγαίου.